γονείς μου ήταν δύο πολύ ισχυροί χαρακτήρες. Μείνανε μαζί 2,5 χρόνια, χωρίσαν όταν εγώ ήμουν 1,5 στα 2 και άλλον ένα που ήταν μαζί περίπου 1,5. Απορώ και πώς κράτησαν τόσο. Γιατί μιλάμε για δύο πολύ ισχυρούς χαρακτήρες, έτσι, πολύ ισχυρούς. Όταν χώρισαν, κανείς από τους δύο δεν ήθελε να με αναλάβει, να με μεγαλώσει. Συνήθως όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, την επιμέλεια την παίρνει η μητέρα. Εκτός αν συντρέχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι, που τότε η επιμέλεια πάει στον άντρα, στον μπαμπά. Στη δική μου την περίπτωση όμως η μητέρα μου... Και το πιο σύνηθες και το πιο κατάλληλο θα είναι να είναι εκείνη η επιμέλεια. Εκείνη η επιμέλεια, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Στη δική μου την περίπτωση ήταν 20 χρονών η μητέρα. Ήταν πολύ μικρή και ήταν μια μητέρα η οποία εξ αρχής είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε τόσο νωρίς να κάνει παιδί. Επιέστη λίγο από τον μπαμπά Φρέντι, έως πολύ επιέστη, ο οποίος της είπε κάνε εσύ το μωρό τώρα και μαζί εδώ θα είμαι εγώ να σε βοηθήσω. Τα λόγια λέγονται εύκολα. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο. Φτάσαν στο σημείο, χωρίσανε, ήμουνα πάρα πολύ μωρό. Η μητέρα μου είπε είμαι και εγώ πάρα πολύ μικρή, τώρα έχω ανάγκη να ζήσω κι εγώ όλα αυτά που δεν έχω ζήσει. Φαινόταν το πράγμα ότι θα δυστυχούσε αυτό το μωρό και μπήκε στη μέση η γιαγιά και είπε εγώ, τη μητέρα του πατέρα μου. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς τον οποίον λατρεύουμε έτσι και να είναι καλά εκεί ψηλά που μας βλέπει τώρα, γιατί το πιστεύω ότι είναι πολύ καλά εκεί που μας βλέπει. Πώς το φαντάζεσαι τώρα αυτό, ότι ο μπαμπάς τι. Ο μπαμπάς 10 ώρες την ημέρα στην εφημερίδα και άλλες 6 ώρες την ημέρα στο μοντάζ για το αλάτι και πιπέρι, ότι τι. Πού. Ποιο μωρό.